Καλησπέρα και από εμάς. Μαζί με τον κύριο Ματθαίο, που είναι αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο οποίος μόλις ήρθε ξανά στη Θράκη μετά από μία θητεία στη Ρόδο και θα αναλάβει και τη διεύθυνση της κλινικής της ογκολογικής. Θα προχωρήσουμε στις ομιλίες που σχετίζονται γενικότερα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Χαδιά, η οποία είναι πνευμονολόγος στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και θα αναφερθεί στον προσυμπτωματικό έλεγχο σε ένα πρόγραμμα που ελπίζουμε σύντομα να μπορέσει να λειτουργήσει σε όλη την Ελλάδα και να μπορούν οι ασθενείς, όπως γίνεται και με τις μαστογραφίες, να μπορούν συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών να μπορούν να κάνουν αυτή την χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος και να βρίσκουμε βλάβες οι οποίες θα είναι σε πρώιμα στάδια και να μπορούν να έχουμε θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χαδιά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δημητική πρόσκληση. Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τη Fairlife για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και για όλες τις δράσεις που έχει αναλάβει και θα αναλάβει στη συνέχεια. Ο σκοπός της ομιλίας μου είναι να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τι είναι η πρόληψη στον καρκίνο του πνεύμονα και συγκεκριμένα τι σημαίνει προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα. Όπως ήδη ακούσαμε από τις ομιλίες των χαιρετισμών, ήδη καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τον καρκίνο του πνεύμονα. Δεν αντιμετωπίζεται πλέον ο καρκίνος του πνεύμονα ως μια απλή νόσος. Αποτελεί πλέον πανδημία, η οποία επηρεάζει τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά τη δημόσια υγεία. Μιλάμε πλέον για πανδημία και όχι για μια απλή νόσο, γιατί υπάρχει πλέον, ήδη τον τελευταίο αιώνα, ευρεία κοινωνική αποδοχή του καπνίσματος. Και εκτός από το κάπνισμα, που είναι η νούμερο ένα αιτία, έχουμε και άλλους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα, όπως η επαγγελματική έκθεση, ακόμα και η ατμοσφαιρική ρήπανση. Δυστυχώς, ο καρκίνος του πνεύμονα κάθε χρόνο διαγνώσκονται περίπου 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας με καρκίνο του πνεύμονα ετησίως παγκόσμια, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 12,4% όλων των κακοήθων διαγνώσεων. Και στα δύο φύλλα, πολύ ψηλά τα ποσοστά. Δεν αφήνει κανέναν ο καρκίνος του πνεύμονα. Μάλιστα, είναι ο πιο συχνός στο ανδρικό φύλλο, ακόμα και από τον καρκίνο του προστάτη, ενώ είναι ο δεύτερος σε συχνότητα στο γυναικείο φύλλο μετά τον καρκίνο του μαστού. Και ενώ βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες ότι στους άνδρες αρχίζει να μειώνεται, γιατί μειώνεται η καπνισματική συνήθεια, αντίθετα με το γυναικείο φύλλο που παρουσιάζει συνεχώς ανωδική τάση, στη θνητότητα δεν έχουμε καμία διαφορά. Περίπου 21% άνθρωποι, δηλαδή σε νούμερα 1,8 εκατομμύρια, ετησίως πεθαίνουν από τον καρκίνο του πνεύμονα. Βλέπουμε ότι είναι η νούμερο ένα αιτία δυστυχώς και η δεύτερη μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Και μπορεί όλα αυτά να μας φαίνονται μακρινά, απόμακρα και να λέμε «Εντάξει, εμείς στην Ελλάδα ζούμε, γιατί να είναι το ίδιο και εδώ, μια μικρή χώρα είμαστε». Δυστυχώς, τα δεδομένα και για την Ελλάδα είναι τα ίδια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι μετά το καρκίνο του μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πρώτος και αυτός σε συχνότητα. Και ο πρώτος σε θνητότητα. Βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά. Άρα, όλα αυτά μας δημιουργούν τις απορίες. Υπάρχει πρόληψη, υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε τους θανάτους, για να βοηθήσουμε τους ασθενείς, την επιβίωση των ατόμων που πάσχουν και νοσούν. Υπάρχει. Είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Τι σημαίνει όμως? Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε για αυτόν. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος αναφέρεται στο να υποβληθούμε σε εξετάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Έγκαιρη διάγνωση πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Ο καρκίνος του πνεύμονα δυστυχώς δεν δίνει συμπτώματα όπως και οι άλλοι καρκίνοι, παρά μόνο σε προχωρημένο στάδιο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών μας βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Και αυτό επηρεάζει τόσο την επιβίωση, όσο και την πρόγνωση, όσο και τη διαθεσιμότητα που έχουν αυτοί οι ασθενείς μας στις θεραπευτικές τους επιλογές. Όσο πιο νωρίς βρούμε τον καρκίνο του πνεύμονα,
τόσες περισσότερες δυνατότητες για θεραπεία και στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα του χειρουργείου, τολμάμε να μιλήσουμε ακόμα και για δυνητικά ίαση στον καρκίνο του πνεύμονα. Πώς μπορούμε λοιπόν να τον πετύχουμε? Η εξέταση εκλογής είναι αυτό που λέμε και ακούμε αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολία ή πιο σύντομα low dose CT. Εξέταση που σαν εμπειρία είναι ίδια για τον ασθενή, είναι ίδιο το μηχάνημα, διαφορετική τεχνική. Εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη, τελειώνει σύντομα. Δεν κάθεται ο ασθενής με τις ώρες να περιμένει μέσα στον αξονικό τομογράφο. Δεν χρειάζεται ενδοφλέβια χορήγησης σκιαγραφικού. Και ενώ έχει 5 φορές πιο χαμηλή έκθεση στην ακτινοβολία, δεν στηρείται σε τίποτα, σε ακρίβεια και στην ανάλυση των ευρημάτων που θα απεικονιστούν. Έτσι όπως φαίνεται λίγο εδώ πιο κάτω, μπορούμε να καταλάβουμε ότι για να έχετε ένα νούμερο στο μυαλό σας, ότι η ακτινοβολία χαμηλής δόσης αντιστοιχεί σε περίπου 10 με 15 ακτινογραφίες που μπορεί να πραγματοποιήσει ένα άτομο. Ή λίγο διαφορετικά, στην ακτινοβολία που λαμβάνουμε, τη λεγόμενη κοσμική ακτινοβολία, σε διάστημα 6 μηνών. Και σίγουρα είναι πολύ πιο πάνω από όλες τις άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και να σημειώσω ότι ακόμα και η μαστογραφία, που είναι το νούμερο ένα μέτρο πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, ούτε αυτό στερείται ακτινοβολίας. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι τα ωφέλη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, γιατί να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ας δούμε λίγο πρώτα τα ωφέλη, για να δούμε μετά πώς αυτά αντισταθμίζουν τους ενδεχόμενους κινδύνους ή τις ανησυχίες, να το πω έτσι καλύτερα, που επιφέρει στους ασθενείς. Πολλές μελέτες, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στον χώρο της Ευρώπης, όσο και στον χώρο της Αμερικής, οι δύο κυριότερες είναι αυτές που απεικονίζονται. Και οι δύο παρατήρησαν και μελέτησαν ασθενείς υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα για διάστημα 6,5 ετών η πρώτη και 10 ετών η δεύτερη, σε σύγκριση πάντα με έναν πληθυσμό που δεν έκανε καμία περαιτέρω διερεύνηση. Και στις δύο μελέτες φάνηκε ότι μειώθηκαν ο αριθμός των θανάτων. Πολύ σημαντικό. Κατά 20% σε άτομα υποβλήθηκαν σε προσυμπτωματικό έλεγχο με low dose CT. Και σε όσους λοιπόν από αυτούς ανιχνεύτηκε, έως και το 70%, είναι πολύ ψηλό νούμερο, ήταν σε πρώιμο στάδιο. Άρα, καλύτερη επιβίωση, περισσότερες δυνατότητες για θεραπεία. Δεν είναι όμως μόνο ο καρκίνος του πνεύμονα το όφελος που κερδίζουμε στα άτομα που υποβάλλονται σε αξονική χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη ΧΑΠ σε πρώιμο στάδιο, με την αναγνώριση εμφυσηματικών αλλοιώσεων. Η ΧΑΠ είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νούμερο 1 και αυτή νόσος που σχετίζεται με το κάπνισμα. Μπορούμε να δούμε άλλα νοσήματα που αφορούν το καρδιαγγειακό, όπως για παράδειγμα η αθυρωμάτωση των στεφανίων αγγείων πριν αυτή δώσει συμπτώματα, ή ακόμα και στοιχεία αρχόμενης διάμεσης πνευμονοπάθειας. Και πολύ σημαντικό ότι διευκολύνουμε τα άτομα που υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο να διακόψουν το κάπνισμα μέσω της διασύνδεσης με τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Γιατί το κάπνισμα οφείλεται μέχρι και για το 85% όλων των καρκίνων του πνεύμονα. Ωραία όλα αυτά, αλλά πολλοί από εμάς αναρωτιούνται, ναι, αλλά εγώ θα υποβάλλομαι σε αξονικές συνέχεια, τι θα γίνει, και άμα μου βρούνε και άμα δεν μου βρούνε κάτι. Για να δούμε λοιπόν τα προβλήματα που προέκυψαν, όπως φάνηκε και από τις δύο μεγάλες μελέτες, το τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν υποβαλλόμαστε σε αξονική τομογραφία χαμηλής ακτινοβολίας. Νούμερο 1 είναι τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και η υπερδιάγνωση. Και τι εννοούμε με αυτό? Με τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα εννοούμε ότι μέχρι και στο 20% μπορούμε να βρούμε κάποια σημαδάκια, τους όζους που λέμε και αναφέρουμε, ως τυχαίο έβριμα. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τις περισσότερες φορές είναι καλοήθεις, αλλά επειδή θα τους βρούμε αφού έχουμε υποβληθεί σε αξονική, θα πρέπει ίσως να κάνουμε κάποιες επιπλέον εξετάσεις και να υποβληθούμε σε μια περαιτέρω διερεύνηση, πολλές φορές χωρίς αυτό να χρειάζεται. Στο κομμάτι της υπερδιάγνωσης, τι φοβόμαστε εκεί πέρα? Μπορούμε να βρούμε ένα έβριμα ή να υποβάλλουμε άτομα σε μια διερεύνηση για καρκίνο του πνεύμονα, όταν τα άτομα κινδυνεύουν από κάτι άλλο σημαντικότερο που απειλεί την επιβίωσή τους περισσότερο από το καρκίνο του πνεύμονα. Είτε γιατί ο καρκίνος δεν είναι τόσο επιθετικός, είτε γιατί έχουν άλλες σοβαρές συνοσιρότητες και δεν θα κινδυνέψουν να φύγουν από τη ζωή λόγω του καρκίνου.
Όπως είπαμε, η ακτινοβολία απασχολεί πάρα πολύ τα άτομα και όλους τους ασθενείς. Το εγώ θα κάνω συνέχεια ακτινοβολίες, άρα μπορεί να εμφανίσω καρκίνο. Αυτό δεν ισχύει μόνο και μόνο αν σκεφτούμε ότι ο καπνιστής έχει 11 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο. Ενώ ο άνθρωπος, ο ασθενής που υποβάλλεται σε αξονική low dose, μέχρι και κάτω από 1% έχει πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο από την αξονική. Ποσοστά πολύ μεγάλη διαφορά. Στο κομμάτι ψυχολογικής επιβάρυνσης, όποιες μελέτες και να έγιναν, όσα ερωτηματολόγια και να απαντήθηκαν, παρό το άγχος στην αρχή του ασθενή, κανένας εν τέλει δεν είπε ότι δεν έπρεπε ποτέ να υποβληθώ σε αυτόν τον έλεγχο. Για να μειώσουμε όμως όλες αυτές τις απορίες και το αν πρέπει να έχουμε όφελος ή αν πρέπει να κινδυνέψουμε σε εισαγωγικά, όπως μπορεί να σκέφτεται ο κόσμος, πρέπει να διαλέξουμε τους σε ποιους ασθενείς θα απευθυνθούμε. Άρα, ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν πιο πολύ από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Άρα, πρέπει να διαλέξουμε ποιοι ασθενείς είναι αυτά τα λεγόμενα άτομα που χαρακτηρίζουμε ως υψηλού κινδύνου και ποια ως χαμηλού. Και σε αυτό μας βοηθάει και να καθορίσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για να εμφανιστεί ο καρκίνος του πνεύμονα. Γιατί εκτός από το κάπνισμα και τον καπνό του τσιγάρου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε το οικογενειακό ιστορικό, ούτε την επαγγελματική έκθεση, αλλά ούτε και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Επομένως, εδώ, σε αυτό το σημείο, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία και με την Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς, πάντα με τη βοήθεια εκπροσώπων από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, έκαναν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και κατέθεσαν τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Σε αυτές λοιπόν τις οδηγίες, ποια άτομα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι κάνουμε μια διαστρωμάτωση λοιπόν των ασθενών. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας 50 έως 80 ετών. Καπνιστές, νυν, είτε πρώην, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το καπνισματικό ιστορικό. Αυτό που λέμε εμείς στην ιατρική ορολογία, πακέτα αναέτη. Έχει τεθεί ως όριο το 20, όπως έχει φανεί από τις μελέτες, γιατί σε αυτά τα άτομα υπάρχει, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Και τι σημαίνει 20 πακέτα αναέτη, είτε κάποιος που καπνίζει ένα πακέτο για 20 χρόνια, είτε κάποιος που καπνίζει δύο πακέτα για 10 χρόνια. Αν κάποιος τώρα έχει κόψει το κάπνισμα, θα πρέπει να είναι, αν είναι πάνω από 15 έτη, θεωρείται ως χαμηλού κινδύνου, ενώ εντός της 15 ετίας είναι ακόμα υψηλού κινδύνου για να εμφανίσει κακοήθεια. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να έχει εμφανίσει κακοήθεια του πνεύμονα τα τελευταία 5 έτη. Και οι ελληνικές οδηγίες προτείνουν την αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, πάντα σε συνδυασμό με τη διακοπή καπνίσματος. Έτσι, ο ετήσιος έλεγχος προτείνεται για τα άτομα υψηλού κινδύνου, ενώ αναδιετία προτείνεται ο έλεγχος για τους ασθενείς που θα χαρακτηριστούν ως χαμηλού κινδύνου. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας μείνει είναι ότι ναι, μιλάμε για την πιο θανατηφόρο νόσο μεταξύ των καρκίνων. Έχουμε τρόπο να την σταματήσουμε, έχουμε τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τη θνητότητα, μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, μπορούμε να αυξήσουμε την επιβίωση των ασθενών. Και πολύ σημαντικό, πριν τα συμπτώματα. Δεν είναι ασθενείς εκεί σε αυτούς τους οποίους απευθυνόμαστε. Είναι ασυμπτωματικά άτομα που απλά χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου. Δηλαδή χρειάζονται προσοχή, χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση. Και δεν θα ωφεληθούν μόνο για τον καρκίνο. Θα ωφεληθούν και γιατί θα τους βοηθήσουμε να κόψουν το κάπνισμα. Και άρα να προλάβουμε την εμφάνιση του καρκίνου. Η low dose CT νούμερο 1, εξέταση εκλογής για να μπορέσουμε να το ανιχνεύσουμε. Απλή, γρήγορη εξέταση. Και πρέπει πάντα όμως να διαλέγουμε τους ασθενείς. Να διαλέγουμε ποιοι, όχι τους ασθενείς, λάθος. Βλέπετε, ακόμα και εμείς κάνουμε λάθος. Να διαλέγουμε τα άτομα τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν. Είπαμε, ηλικίες 50 έως 80. Καπνισματικό ιστορικό 20 πακέτα ανά έτη. Είτε νυν, είτε πρώην καπνιστές που το έχουν κόψει τα τελευταία 15 χρόνια. Και όλο αυτό μας δίνει ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτός ο ασθενής μόνο από ένα γιατρό, από μία ομάδα. Βλέπετε, συνεργάστηκαν 3-4 εταιρείες για να μπορέσουν να κατατεθούν αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες. Επομένως, κρίνεται πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα οργανωμένο, επίσημο πρόγραμμα ελέγχου, το λεγόμενο screening, σε εθνικό επίπεδο, και ελπίζουμε οι οδηγίες που έχουν ήδη κατατεθεί να μπορέσουν να θεσπιστούν από την πολιτεία και να υπάρξει και η αντίστοιχη αποζημίωση της αξονικής low dose για τους ασθενείς μας.
Θα σε ευχαριστώ και να υπενθυμίσω ότι σε αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα ακτινοδιαγνωστικά της περιοχής μας μέσω όλων των δωρεάν εξετάσεων που προτείνονται, των 50 δωρεάν εξετάσεων από το Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Δημόκρητος, των 15 από το Ιδιωτικό Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Αλεξανδρούπολης και τις 15 από το Εργαστήριο της Euromedica. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χαδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγοντας την ομιλία σας, μου ήρθε το εξής μότο που πολλές φορές το λέω και εγώ στις ομιλίες μου, ότι ένα γραμμάριο πρόληψης αξίζει όσο έναν τόνο θεραπείας. Άρα λοιπόν, αυτά που είπατε πάρα πολύ ωραία και η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου στον υγιή πληθυσμό υψηλού κινδύνου, νομίζω είναι το σημείο το κομβικό που θα πάνε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα για να αντιμετωπίζουμε την νόσο όσο γίνεται σε προημότερο στάδιο.